συγκεκριμένο θέμα με τον νέο πρόεδρο του τμήματος ΑΔΔ στην Καστοριά, με τον κύριο Κώστα Χατζηφωτιάδη που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Χατζηφωτιάδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Και να πούμε και να σας ευχηθούμε, και επειδή είστε και νέος πρόεδρος του τοπικού τμήματος ΑΔΔ, καλή πορεία, καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται να έχουμε, πώς το λένε, ομαδικότητα, συλλογικότητα. Σωστά, δεν σωστά. Ξέρω. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν είναι στα άτομα, είναι στις συλλογικότητες. Ωραία. Κύριε Χατζηφωτιάδη, για να δούμε εδώ τώρα τι θα συμβεί και τι περιμένουμε με αυτό το συλλαλητήριο. Βέβαια, πολλές συλλογικότητες της Καστοριάς, πρέπει να πούμε ότι είχατε και μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, χθες το βράδυ. Έτσι δεν είναι? Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση, ναι, χθες το βράδυ, την πρώτη επίσημη των φορέων, χθες το βράδυ. Βρήκαμε την ημερομηνία. Βέβαια, το διάστημα είναι πολύ μικρό, ναι, για να οργανώσουμε κάτι μεγαλειώδες, αλλά μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Έτσι. Ευχόμαστε να έχουμε συμμετοχή από όλον τον κόσμο, έτσι, ναι, από όλους τους συμπολίτες μας. Για να δούμε λοιπόν με αιχμή του δόρατος αυτό το συλλαλητήριο, γιατί ζήσαμε κάποια συλλαλητήρια, κάποια από αυτά ήταν και πραγματικά με επιτυχία στην Καστοριά, ειδικά με το θέμα των καυσίμων. Η ενέργεια λοιπόν και πάλι είναι στο επικέντρο εδώ, από την οποία βεβαίως μοίρια κακά έπονται, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σαφώς, μοίρια κακά έπονται. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα της ενέργειας, ναι, της θέρμανσης, ναι, αλλά τα προβλήματα του τόπου είναι πάρα πολλά. Εντάξει. Και όπως είπατε, μοίρια κακά έπονται της ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα στοχοπροσιλωθούμε στην ενέργεια, στη θέρμανση, mm-hmm, ναι, του, ναι, χειμώνα. Ναι. Γιατί το ΑΕΠ της περιοχής έχει μειωθεί τραγικά, mm-hmm, για τον κόσμο. Η γούνα δεν πάει καλά και οι καλλιέργειες του μήλου και έχουν κλείσει φορείς. Χίλια δυο πράγματα που έχουν συμβεί και φέρνουν την Καστοριά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δυστοπικός. Mm-hmm. Εύχομαι να βγω ψεύτης, αλλά και δεν βλέπουμε καμία κίνηση από τους ηθήνοντες. Και, ναι, γι' αυτό θέλουμε συμμετοχή από τον κόσμο, γιατί αν δεν φωνάξει το παιδί, η μαμά δεν το ταΐζει. Δεν το δίνει. Δεν του δίνει φαΐ. Κώστα, συγγνώμη για τον Νικό, αλλά γνωριζόμαστε, ναι, τόσο καιρό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν έχει κλειδώσει ακόμη η ώρα. Λένε ότι θα είναι κοντά στις 12 από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ώστε, ναι, και τα μαγαζιά να κλείσουν εκείνη την ώρα. Είναι όμως και μέρα λαϊκής επίσης. Ναι, ναι. Που είναι θέμα αυτό, αλλά βέβαια και η μέρα της λαϊκής. Πότε θα κλείσετε με την ώρα ουσιαστικά? Θα πρέπει λίγο να ξαναβρεθούμε έτσι και να συντονιστούμε όλοι οι φορείς. Ναι. Εντάξει, εκεί λέμε γύρω στο 12-12.30 ώρα. Έτσι, ναι, γιατί είναι μέρα λαϊκής. Πιθανό να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, το κατανοούμε, ναι, αυτό, ναι, έτσι. Αλλά απ' την άλλη είναι και ένας λόγος παραπάνω να έρθει και κόσμος από τις γύρω περιοχές και να συνδράμει και αυτός, αν είναι δυνατόν, στο να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή η διαμαρτυρία αυτή. Η διαμαρτυρία δηλαδή είναι κάτι πολύ βασικό για όλο τον νομό. Να είναι, δηλαδή να εκπροσωπηθεί όλος ο νομός. Θέλουμε δηλαδή και συμμετοχή από όλο τον νομό, όχι μόνο από την Καστοριά. Φυσικά. Δηλαδή έχουμε μιλήσει με εμπορικό σύλλογο Άργους Ορεστικού, ναι, με, ναι, φορείς του Άργους, ναι, Ορεστικού και από άλλες περιοχές της πόλης, mm-hmm, του νομού, συγγνώμη. Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή έχουμε ζήσει συλλαλητήρια μερικά από τα οποία είχαν πραγματικά επιτυχία στο παρελθόν. Ήμουν και παρόν τότε, ναι, ως, ναι, μέλος του Συλλόγου Δασκάλων όταν κάναμε το συλλαλητήριο και είχαμε κλείσει και την ΔΟΗ Καστοριάς. Φυσικά, βέβαια, φυσικά. Τότε είχαμε μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη. Μπορούμε να φτάσουμε εκείνα τα επίπεδα. Μπορούμε να φτάσουμε εκείνα τα επίπεδα συμμετοχής. Αρκεί να υπάρχει θέληση από τον κόσμο. Θέληση από τον κόσμο. Θυμάσαι, Κώστα, ότι ερχόταν μαζί πίσω στην πορεία και τα βιτιοφόρα. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ. Ναι, εντάξει. Ήταν εκείνη η συγκυρία, ήταν πολύ καλή, γιατί ήταν κλειστά και τα σχολεία, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια συγκυρία, δηλαδή είχαν συμμετοχή και οι δήμαρχοι όλης, ναι, της περιοχής, ναι, δηλαδή και οι τρεις δήμαρχοι που είχαμε, και ο κύριος Γκοσλιόβουλος, αν θυμάμαι καλά, και ο κύριος του Άργους Ορεστικού, ο δήμαρχος, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, ο κύριος, θύμισέ μου, Χριστό, της Καστοριάς, ο δήμαρχος του Άργους. Α, το κύριος Παπτσόγλου, ναι, 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 ήταν και οι τρεις αυτοδιοικητικοί και είχαν κλείσει και τα σχολεία, οπότε ήταν, η μέρα ήταν δηλαδή κατάλληλη. Τώρα,
η συγκεκριμένη μέρα, η Τετάρτη, είναι μέρα λαϊκής αγοράς. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη και δεν θα έχουμε και την... Θα κλείσουν και τα καταστήματα, δηλαδή πρόθεση Κώστα να κλείσουν, γιατί τα καταστήματα εκείνη τη μέρα κλείνουν 3 η ώρα. Να κλείσουν 12, ναι. Ας πούμε, αυτή είναι η Δεν η το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Αυτό αρμόδιος είναι να το πει ο Εμπορικός Σύλλογος, δεν γνωρίζω αν θα κλείσουν τα καταστήματα. Πάντως υπάρχει πρόθεση από κάποιους να κλείσουν, γιατί στο όλο εγχείρημα συμμετέχει και η εστίαση και οι ξενοδόχοι, ναι, 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 και όλοι. Λογικά ξέρω, κάποια δηλαδή, στιγμή θα ανακοινωθεί, Κωστά, ποιοι θα συμμετέχουν. Ναι, σαφώς. Και αυτό θα ανακοινωθεί. Ό,τι λέω δεν είναι κιόλας επίσημο 100%, λέω την άποψή μου αυτή τη στιγμή, γιατί θα υπάρξει μια συλλογικότητα και μια συνεννόηση, έτσι. Mm-hmm. Αυτό να το κάνω ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα κλείσουν τα καταστήματα εκείνη τη μέρα δεν το γνωρίζω, είναι θέμα του Εμπορικού Συλλόγου. Mm-hmm. Εντάξει. Πώς το σκέφτεστε, πώς το οργανώνετε, θα γίνει μια συγκέντρωση και πού, για να το πούμε και αυτό, κύριε Χατζηφωτιάδη. Η συγκέντρωση θα γίνει ο χώρος της νομαρχίας, της παλιάς νομαρχίας, της αντιπεριφέρειας, mm-hmm. ο ιδανικός. Εκεί θα είναι η συγκέντρωση. Εκεί λέμε να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε μια πορεία διαμαρτυρίας, να επιδώσουμε και κάποια ψηφίσματα στους βουλευτές, στον αντιπεριφερειάρχη, πιθανόν στον δήμαρχο, σε όλους τους φορείς. Αυτό. Μάλιστα. Θα ακολουθήσει και κάποια πορεία. Ναι, θα γίνει μια πορεία ειρηνική. Το ζητούμενο είναι, δεν είναι να γίνει η πορεία. Το ζητούμενο είναι να φουγκραστεί η πολιτεία τα προβλήματά μας. Έτσι, ναι. Η πολιτεία, ναι, τα προβλήματα του τόπου αυτού, ο οποίος βάλεται πανταχώς, θα το πω έτσι, μπορεί να ακουστεί περίεργο, από πολλές μεριές. Δηλαδή, και δεν έχει καμία στήριξη, δεν βλέπουμε τίποτα. Ανησυχούμε και πρέπει αυτή την ανησυχία μας να τη δείξουμε. Με πολλούς τρόπους. Η πορεία είναι ένας από τους λίγους, έτσι. Ναι, ναι. Μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους αντίδρασης πιθανόν. Δεν, ναι, ξέρω. Τώρα, όλο αυτό το εγχείρημα είναι το ένασμα για κάτι ίσως πιο μεγάλο. Ουσιαστικά έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά και έχετε 2 εβδομάδες για να οργανώσετε. Ούτε 2 εβδομάδες, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Για να δούμε πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα καλύτερο. Και από εκεί και μετά να δούμε τι αποτελέσματα μπορεί να έχει όλο αυτό. Ευελπιστούμε αυτή η φωνή που είναι όντως μια αληθινή φωνή διαμαρτυρίας. Κακά τα ψέματα. Η οικονομική κατάσταση όσων ζουν στην Καστοριά με τις αναδουλειές, την ανεργία και τις αναποδιές που ήρθαν και στον κλάδο της Γούνας αλλά και στον αγροτικό τομέα. Ακριβώς, κάνουν ακριβώς έναν... Κάνουν το σενάριο του εφιαλτικού χειμώνα πολύ ορατό μπροστά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ορατό. Είναι αυτό που λέμε, είναι δυστοπικό εντελώς. Ναι, και, ναι, κάπου πρέπει να δηλώσουμε την ανησυχία μας, πρέπει να καταλάβουν οι φορείς, οι αρμόδιοι βουλευτές, όλοι να σκύψουν πάνω στον τόπο αυτόν. Δηλαδή ο χειμώνας, να μην εξαιρέσω και τη Φλόρνα και πιθανόν και άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα είναι σε άσχημη κατάσταση. Αλλά εμείς έχουμε το εξής πιο τραγικό, ότι έχουμε τρομερή ανεργία, έτσι, και δεν βλέπουμε τίποτα στον ορίζοντα. Δηλαδή, σαφώς και θα στοχεύσουμε στη θέρμανση, έτσι, και στην ενέργεια, αλλά θα πρέπει να είναι και ένα βήμα για να ζητήσουμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή, η κατάσταση στην περιοχή είναι απογοητευτική. Ναι. Και είναι κρίμα που το λέω, δεν θέλω, δηλαδή. Την αγαπάμε αυτή την πόλη και τη βλέπουμε μέρα με τη μέρα να φθήνει. Mm-hmm. Λογικά θα τα και πούμε... Και κάπου πρέπει να πατήσουμε ένα φρένο, ναι, να δηλώσουμε με την παρουσία μας ότι δεν φτάνει μέχρι εδώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Κώστα, νομίζω ότι μέχρι την ημέρα του συλλαλητηρίου νομίζω θα πούμε αρκετές, θα βγούμε και αρκετές φορές και με σένα και με άλλους ανθρώπους που είναι... Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Σαφώς και η ώρα δεν ξέρω, δεν είναι, επειδή με ρώτησε Χρήστο για την ώρα, ναι, σαφώς και η ώρα δεν είναι στάνταρ 12 η ώρα ή 12.30, ναι, δεν ξέρω, θα το είπα από την αρχή αυτό. Όταν το ανακοινώσαμε λίγο πριν τις 10 παρατέταρτο περίπου, mm-hmm, ότι η ώρα δεν έχει κλειδώσει, αλλά η πρώτη άποψη που εκφράστηκε είναι για 12 το μεσημέρι. Θα κλειδώσει και η ώρα και θα, ναι, την ανακοινώσουμε και... Αυτό που θέλω εγώ να πω έτσι κλείνοντας, είναι να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους τους φορείς, σε όσους πιθανόν ξεχάσαμε, σε όσους πιθανόν δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο, να μας βρουν. Είμαστε, ναι, πάρα πολλοί, έτσι, σας είπα, είναι η εστίαση, είναι οι ξενοδόχοι,
είναι οι αγρότες, είναι ξεχάζω, καθηγητές, δάσκαλοι, εντάξει, να μην βάλω το ναι, δικό μου φορέα. Σωστά. Είναι εργατικό κέντρο, Το εργατικό κέντρο είναι, το ξέχασα, ναι, έτσι. Να μπουν όλοι να σταθούν αρρωγοί σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό. Έτσι, και, οι σύλλογοι γονέων, το σχολείο, οι φοιτητές, το μόλις πριν λίγο γύρισα από το ΤΕΗ. Ναι. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχουν εξεταστική περίοδο, δεν έχει πολλά παιδιά. Να σας πω όμως ότι από την έρευνα που έκανα, επειδή είναι τόσο ακριβό το κόστος του χειμώνα, δεν κάθονται οι φοιτητές. Για να αποφύγουν τα έξοδα του χειμώνα. Για να αποφύγουν τα έξοδα του χειμώνα. Σας το λέω αυτό, δηλαδή μου το είπανε πριν λίγο τα Έχουν παιδιά. Τρομοκρατηθεί τα παιδιά και οι γονείς τους. Δηλαδή, αν θυμάσαι Κώστα, πριν σημαίνει. Όταν είχαμε τα αποτελέσματα τον Αύγουστο, είχαμε διαβάσει και εδώ στην εκπομπή δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είναι απαγορευτικό το κόστος θέρμανσης στην Καστοριά. Έφερναν την παράδειγμα την Καστοριά, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, ήταν, θα λέγαμε, ακόμη έτσι πως εγγραφόταν, τρόμαζε εκ των προτέρων χωρίς καν τα παιδιά αυτά να έρθουν να δουν ή να συζητήσουν μαζί μας τι μπορεί να γίνει ή και οι γονείς τους. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο ουσιαστικά θα λέγαμε πάγωσε από τότε, από τον Αύγουστο. Ναι, άρα και αυτό δεν δημιουργεί κόσμο, πρόβλημα στην οικονομία του τόπου. Ναι, ναι, ναι. Άρα και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Είναι δηλαδή πρόβλημα. Δεν έχουμε ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να φυτούν εδώ και να ζουν εδώ και αποφεύγουν να έρθουν. Και το λέω, έχω μάλιστα. Παιδί φίλου μου, Καστοριανού, ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη και ήρθε το παιδί να σπουδάσει εδώ. Και έρχεται μόνο στην εξεταστική περίοδο, μένει στη γιαγιά του. Μάλιστα. Θα ήθελε να νοικιάσει, δηλαδή είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα έτσι, να τα καταφέρουν οι γονείς, δηλαδή με τόσο απαγορευτικό το ύψος της θέρμανσης, το κόστος της θέρμανσης, τη διαβίωση του χειμώνα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταφέρουμε να χαμηλώσει έτσι ώστε να έχουμε κόσμο εδώ. Mm-hmm. Και φοιτητές και τα πάντα. Και τουρίστες, δεν ξέρω, τώρα να το διευρύνω, εντάξει. Ακόμα περισσότερο. Ωραία. Εσύ. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας έτσι για τα πρώτα στοιχεία. Για τα πρώτα στοιχεία. Ναι, θα τα πούμε, επαναλαμβάνω. Και σας λέω το εξής, ότι ακόμα είμαστε σε μια διαβούλευση. Ό,τι λέω είναι καθαρά προσωπικό, έτσι. Θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση με το εργατικό κέντρο και με το Σάκη τον Παπαδρέο και με όλους τους φορείς. Ναι. Και δεν θα έπρεπε να είναι τίποτα προσωπικό. Δηλαδή δεν έκανε κάτι ο Χατζηφωτιάδης ή κάτι οποιοδήποτε. Ναι, έτσι, είναι κάτι συλλογικό. Εμένα δεν με απασχολεί να φανώ εγώ. Ούτε σε μια τέτοια περίπτωση νομίζω κανείς δεν θα έχει αυτό το στόχο. Ναι. Αυτό πρέπει να προτάξουμε στη συλλογικότητά μας. Αυτό είναι το πιο βασικό και να δείξουμε ότι φτάνει πλέον όλο αυτό το δύσκολο τοπίο που έχουμε δίπλα μας, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για τον τόπο μας. Ωραία. Και το λέω έτσι και το λέω με σφιγμένη την καρδιά. Κυκλοφορώ τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, είμαι έξω και δεν υπάρχει κίνηση. Και δεν υπάρχει κίνηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Κώστα, σας ευχαριστούμε. Κάνουμε κάλεσμα σε όλους όσους πιθανόν ξεχάσαμε να αγκαλιάσουν αυτή και τη να πλαισιώσουν δράση, την προσπάθεια έτσι. Αυτή. Ωραία. Ναι. Και προχωράμε. Συνεχίζουμε. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, πάρα πολύ. Κώστας Χατζηφωτιάδης. Να είστε καλά. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα μου. Ο νέος πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Χατζηφωτιάδης, ήταν μαζί μας για τα πρώτα στοιχεία γύρω από την κινητοποίηση στο συλλαλητήριο που θα έχουμε 5 Οκτωβρίου.